σήμερα και όσες ήρθατε εδώ σε μια συγκέντρωση ενημέρωσης όσων συμβαίνουν αυτές τις τελευταίες μέρες στη χώρα μας. Γιατί αυτά τα οποία συμβαίνουν είναι και πρωτόγνωρα και παγκόσμια. Την ημέρα που είχαμε την συγκέντρωση και περιμέναμε τα αποτελέσματα από το δημοψήφισμα, βρισκόμαστε στο μαγαζί εκεί πίσω και παρακολουθούσαμε τη ροή των αποτελεσμάτων μέχρι να βγει ο κύριος Πρωθυπουργός για να ακούσουμε το διάγγελμα της νίκης. Όταν βγήκε λοιπόν, το πρώτο πράγμα, η πρώτη λέξη που είπε ήταν ότι πήρε το μήνυμα, ένα μήνυμα το οποίο όμως δεν ήταν η ρήξη. Είχε στα χέρια του ένα 63% των πολιτών και αυτό που βρήκε να πει ήταν η ρήξη. Ήτανε γύρω από τον Δημήτρη τον Καζάκη και κάποιοι άλλοι εκεί και με πολύ χαρά ατένιζαν και χειροκροτούσαν τον Πρωθυπουργό. Εμείς είμαστε λίγο σκυνθρωποί, διότι αυτό που αντιληφθήκαμε από την πρώτη στιγμή ήταν ότι η λέξη και η φράση «εγώ δεν πήρα πρόταση ρήξης» σήμαινε πάρα πολλά. Και είπαμε «μη χαίρεστε, γιατί από αύριο κάτι άλλο ξεκινάει». Και πράγματι ήρθαν τα συνεχή πραξικοπήματα, διότι περί πραξικοπημάτων πρόκειται αυτά τα οποία είδαμε στη Βουλή. Και πρώτα απ' όλα η Βουλή είναι για να θεσμοθετεί νόμους και δεν είναι για να ψηφίζει προτάσεις. Έγινε λοιπόν το μοναδικό που είδαμε στα χρονικά, να ψηφίζει η Βουλή πρόταση για να την πάει στους δανειστές για να ξεκινήσει ό,τι θα ξεκίνησε, ό,τι ξεκίνησε για να έρθουν τελικά αυτά που ήρθαν εδώ. Και το κυριότερο, αυτό που παρακολουθούμε σήμερα και ίσως δεν το έχει αντιληφθεί ο κόσμος, διότι τα κανάλια συνεχίζουν να παίζουν το δικό τους ρυθμό και να κάνουν τη δική τους πλήση εγκεφάλου, συμβαίνει το μοναδικό. Δηλαδή, υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία κατ' εφημισμόν στηρίζεται ο Πρωθυπουργός της και η ίδια, αλλά καταψηφίζονται από τους ίδιους ό,τι θα φέρνει στη Βουλή. Και υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία δεν στηρίζει την κυβέρνηση, δεν στηρίζει τον Πρωθυπουργό, αλλά στηρίζει και ψηφίζει τους νόμους οι οποίοι θα έρχονται. Η τρέλα στο μεγαλείο της. Τα πάντα συμφωνημένα. Και δεν σας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι επί 5 μήνες ψηφίστηκαν 3 πράγματα. Η ηθαγένεια, πρώτο και κύριο, οι 100 δόσεις και κάτι ψηλοπράγματα δήθεν για τους φτωχούς και αδυνάτους. Και μέσα σε μία ημέρα έχουν ετοιμαστεί 12 νόμοι, οι πρώτοι προκαταρκτικοί νόμοι, 12 τον αριθμό, να περάσουν μέσα σε μία ημέρα. Ξέρετε τι πάει να πει αυτό? Ή ότι ήρθαν έτοιμοι αυτοί οι νόμοι και απλώς μεταφράζονται πλέον στα ελληνικά, ή ότι όλες οι υπηρεσίες του κράτους έχουν, που δεν είναι εύκολο, να φτιάξουν τις νομιμοπαρασκευαστικές επιτροπές για να τους περάσουν. Εάν τα φανταστούμε αυτά, είναι το άλλο πράγμα. Τι άλλο βλέπουμε σήμερα? Βλέπουμε να γίνεται μια προσπάθεια να ιεροποιηθεί αυτό που μας έφερε ο Πρωθυπουργός ως δήθεν πραξικόπημα των έξω που τον κόλλησαν στην τύχη και δεν είχε να κάνει τίποτα άλλο. Και ενώ στην αρχή βλέπαμε μέσα στο ίδιο το κόμμα μια αναταραχή, σιγά σιγά τα πράγματα βλέπουμε να εξομαλύνονται.
Μέχρι αύριο θα δούμε πάρα πολλά. Το θέμα είναι όμως πώς αντιμετωπίζεις αυτή την κατάσταση. Πώς ο λαός αυτός ο προδομένος, αυτός ο λαός ο οποίος έδωσε την ψυχή του την ίδια, δίνοντας 62% σε ένα δημοψήφισμα που δεν ήταν ελεύθερο. Δεν ήταν ελεύθερο, ήταν ένα δημοψήφισμα που είχε από πάνω του βία, είχε απειλές, είχε φόβο, θεούς και δαίμονες, βγήκαν οι βρικόλακες όλοι έξω και όμως ο λαός στάθηκε ψηλά. Τι πρέπει τώρα να γίνει, πού πρέπει να πάει αυτό το πράγμα? Το πρώτο, το κυρίαρχο, είναι αυτό που γίνεται σήμερα εδώ και το κάνουμε με την ψυχή μας και θα γίνεται καθημερινά, σε καθημερινή βάση σε όλη την Ελλάδα. Κηρύσουμε λοιπόν ανένδοτο αγώνα μέχρι να πέσει αυτό το πράγμα που λέγεται Βουλή των Ελλήνων. Ένας ανένδοτος αγώνας όμως που πρέπει να στηρίζεται πρώτα απ' όλα στη γνώση. Διότι αν δεν έχουμε γνώση τι ακριβώς συμβαίνει, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Πώς ξεπερνάμε τις φοβίες, πώς πάμε σε μια ελεύθερη Ελλάδα από την πρώτη μέρα. Για όλα αυτά λοιπόν θα εκτιλήσονται σιγά σιγά διάφορες συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα, σε ένα μεγάλο οδηπορικό, για να μπορέσουμε εμείς και άλλες δυνάμεις οι οποίες έχουν την ίδια ψυχή, έχουν το ίδιο ψυχικό στένος, να πάρουν τον λαό και να τον σηκώσουμε όλοι μαζί εκεί που πρέπει. Ο Δημήτρης ο Καζάκης σε καθημερινή βάση έχει μια ραδιοφωνική εκπομπή η οποία ήταν μιας ώρας και αυτή έχει εξελιχθεί να είναι σε 2 και 3 ώρες. Δηλαδή έγινε η Deutsche Welle της Χούντας. Θα πρέπει λοιπόν όσοι έχουμε χρόνο το πρωί, το μεσημέρι που κάνει την εκπομπή, βέβαια είναι στα, όπως ξέρετε, διαδικτυακή, να ακούμε, γιατί από εκεί πέρα παίρνουμε όλες τις κατευθύνσεις που χρειάζεται, παίρνουμε μια καθαρή ενημέρωση. Το βράδυ πάλι διαδικτυακά, όσοι μπορούν να την παρακολουθούν, να βάζουμε και άλλους φίλους μας, να βάζουμε και άλλους γνωστούς μας, απλώς να ακούνε, χωρίς να πιέζουμε, καθαρά και ελεύθερα. Όλοι μας, ό,τι παίρνουμε, πρέπει να το μεταδίδουμε στις οικογένειές μας καταρχήν, στο φιλικό μας κύκλο. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, να δημιουργήσουμε μια επανάσταση ειρηνική που θα ξεσηκώσει τους πάντες, αυτό το 62% να γίνει η δύναμη που πρέπει να ανατρέψει τα πάντα, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Μην περιμένουμε σωτήρες. Οι σωτήρες τους είδαμε, έχουν πάρει ταυτότητα πλέον όλοι. Όλο αυτό το πράγμα το πολιτικό χωρίστηκε και μαζί με αυτούς χωρίζονται πλέον και όλοι μας. Με την έννοια πια. Απ' τη μία πλευρά παίζει η δημοκρατία και ο πατριωτισμός. Και από την άλλη ο δοσυλλογισμός. Διαλέξτε και πάρτε. Ο καθένας δίνει πλέον εδώ, βάζει την υπογραφή του. Θα παρακαλέσω τον Δημήτρη τον Καζάκη να ξεκινήσει μια ενημέρωση και στη συνέχεια, όπως γίνεται πάντα, να έχει μικρόφωνο ο λαός, γιατί στον λαό ανήκουν τα πάντα. Ευχαριστώ. Σιγά με τους κόσμους. Λοιπόν, η συγκεκριμένη συμφωνία η οποία θα πρέπει να περάσει σε 2 ημέρες, αύριο μέχρι αύριο πρέπει να κατέβει μια συμφωνία η οποία αφορά ΦΠΑ, φορολογία, συντάξεις εργασιακά,
δεν θυμάμαι κάτι άλλο, που αφορά βεβαίως τα ζητήματα των, των πρώτων μέτρων, να το πούμε έτσι, που ζητάνε από τη συμφωνία. Στις 22 του Ιούλη πρέπει να περάσουν τα υπόλοιπα. Ποια υπόλοιπα? Πρώτον, νέος κώδικας πολιτικής του οικονομίας, ώστε να μην μπορείς να προστατεύσεις το σπίτι σου ή το, το ακίνητά σου από την τράπεζα ή την εφορία. Και μάλιστα ζητάνε μέσα σε 7 μέρες να περάσει νέος κώδικας πολιτικής του οικονομίας που αποτράπηκε από την αποχή των δικηγόρων τον Νοέμβριο, αν θυμάμαι καλά, ήταν η αποχή του 2014 που έγινε για να μπορέσει να μην περάσει ο κώδικας πολιτικής οικονομίας. Και το δεύτερο, στις 22 Ιουλίου θα περάσει η ειδική οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προβλέπει το κούρεμα καταθέσεων και τη μείωση των συμμετοχών στις τράπεζες και κούρεμα τραπεζικών ομολόγων. Και εδώ έχει γίνει μια πολύ μεγάλη απάτη. Οι τραπεζίτες όλο το προηγούμενο διάστημα με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου πουλούσαν τραπεζικά ομόλογα σε αποταμιευτές. Και τώρα θα έρθουν να κουρέψουν τα τραπεζικά αυτά ομόλογα, προκειμένου οι τραπεζίτες να μην έχουν υποχρέωση να πληρώσουν αυτά που πουλήσανε περίπου 56 δισεκατομμύρια το πρώτο εξάμηνο του 2015. Αυτό το πράγμα θα γίνει, είναι το προσύμφωνο, όπως λέγεται. Προσύμφωνο για να ξεκινήσει η συζήτηση για το μνημόνιο κατανόησης με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, ο οποίος θα πρέπει να κλειστεί, η συμφωνία του θα πρέπει να κλειστεί μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου, γιατί μετά θα έχουμε πάλι πρόβλημα χρηματοοικονομικό, χρηματοδοτικού κενού. Θα δώσουν 7 και 5 δισεκατομμύρια τώρα για να πληρωθεί ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ελεύθερα ομόλογα, ομόλογα δηλαδή από την αγορά κτλ. Και Σεπτέμβριο θα έρθουμε να συζητήσουμε 86 δισεκατομμύρια χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, χρηματοδότηση που αφορά τράπεζες και χρέος, προκειμένου να πάμε σε νέο μνημόνιο. Μνημόνιο κατανόησης, όπως το έχουν ονομάσει. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες και με δεδομένο ότι το ΦΠΑ θα αυξηθεί, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να μαζέψουν χρήματα για να μπορέσουν να έχουν στις τρέψεις ανάγκες, όπως φυσικά και τα εργασιακά θα απελευθερωθούν οι ομαδικές απολύσεις. Εδώ έχουμε μια σχιζοφρενική αντίληψη. Μας λένε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η ανεργία απελευθερώνοντας τις ομαδικές απολύσεις και μάλιστα καταργώντας τον θεσμό των αποζημιώσεων. Δηλαδή ώστε να μπορούν να σε απολύουν χωρίς κανενός είδους δέσμευση ή στο ασφαλιστικό μέσα, εκτός από όλα τα άλλα, την ενοποίηση ταμείων, μείωση του βασικού, μείωση της επικουρικής μέχρι εξαφανίσεως, το κατάργηση του ΕΚΑΣ μέχρι τέλος του 2015 ή του 2016, δεν ξέρω, θα το δούμε αύριο. Δεν θυμάμαι τώρα με το προσχέδιο του νομοσχεδίου που κατεβαίνει. Το ενδιαφέρον είναι ότι για τους αγρότες προβλέπεται κατάργηση του ΟΓΑ, όπου θα μεταφερθούν στον ΟΑΕ ως επιχειρηματίες. Λοιπόν, και ταυτόχρονα σε όλα τα έσοδα ή εισρωές εκροές που έχουν οι αγρότες θα εφαρμοστεί η πολιτική του ΦΠΑ. Τελειώσανε. Ό,τι είναι, τελειώσανε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα βεβαίως, μόνο η αύξηση του ΦΠΑ κατά περίπου 1% στο περισσότερα έσοδα στο ΑΕΠ, όπως λένε, θα σβήσει το μικρομεσαίο και κυρίως το μικρομαγαζάτορα, ο οποίος προσπαθούσε να επιβιώσει αυτή την εποχή. Θα τον σβήσει ολοκληρωτικά. Ιδιαίτερα τους αυταπασχολουμένους με μικρά μαγαζιά, επιτιδευματίες, όπως λέμε, προσπαθούν να επιβιώσουν με χίλια ζόρια, χωρίς να έχουν το βάρος της, πώς να το πούμε, του προσωπικού, να το πούμε έτσι. Μόνο με συμβοηθούμενα μέλη. Λοιπόν, αυτό τους σβήνει επί τόπου. Έτσι αλλιώς οι Γερμανοί φροντίσανε να τα φέρουν όλα αυτά μαζί με τον κύριο Τσίπρα, συνεννοημένα. Τα φέρανε μέσα κατά καλό καιρό, έτσι ώστε να συντριβεί η μόνη περίοδος που η ελληνική οικονομία παρουσιάζει έσοδα. Δηλαδή η τουριστική περίοδος. Καταστρέφοντας τη συγκεκριμένη περίοδο, θα μπούμε στο φθινόπωρο και στο χειμώνα, με ουσιαστικά τον ιδιωτικό τομέα παρελειμμένο. Ουσιαστική παράλυση, ολοκληρωτική και με πάση πληρωμών. Ήδη οι εταιρείες προχωρούν σε πάση πληρωμών, διότι πολύ απλά οι τράπεζες είναι κλεισές. Εάν μάλιστα γίνει το κούρεμα που περιμένουν να ενσωματώσουν την οδηγία στην εθνική νομοθεσία μετά τις 22 του Ιούλη, καταλαβαίνετε τι πρόκειται να γίνει. Τα της Κύπρου θα γίνουν. Λοιπόν, και πολύ χειρότερα βεβαίως, διότι εδώ πέρα δεν υπάρχουν πλέον πολλές καταθέσεις άνω των 100.000, οπότε θα βάλουν χέρι όπου βρουν, όπου βρουν. Για να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε ζωά πράγματα. Και από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον,
Από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα συμβεί. Το εντυπωσιακό είναι ότι αυτή η συμφωνία θα περάσει με τις ψήφους της λεγόμενης αντιπολίτευσης. Αυτό είναι το πιο τρελό απ' όλα. Με ψήφους της αντιπολίτευσης θα κυβερνάει αυτή η κυβέρνηση. Και θα συνεχίζει να διαπραγματεύεται με τους Γερμανούς, χωρίς να έχει βγει, όπως μας είπε ο κύριος Σόιμπλε, από το τραπέζι και το περίφημο IOU, δηλαδή το script στα οικονομικά, λέγεται script αυτό το πράγμα. Τι είναι? Ένα κολόχαρτο που σου δίνουν έναντι πληρωμής. Όταν έχεις να κάνεις με υποχρεώσεις του κράτους. Το κολόχαρτο αυτό, συγγνώμη για την έκφραση, για να καταλαβαίνόμαστε να το λέμε, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο 1893. Μέσα σε 3 μήνες καταστράφηκε ολοκληρωτικά, κατέρευσε δημοσιονομικά η χώρα, καταστράφηκε η χώρα. Το σκριπ έγινε συνώνυμο της εποχής εκείνης, στη λαϊκή μούσα της εποχής, με την απόλυτη χρεοκοπία, και ο Τρικούπης ήρθε μετά και μας είπε, δυστυχώς επιτοχεύσαμε, και καθάρισε η ιστορία. Μας λένε ότι το σκριπ αυτό έσωσε την Καλιφόρνια. Όχι. Αυτό που έσωσε είναι τους δανειστές της Καλιφόρνια. Εάν δείτε τα στοιχεία, όταν εφάρμοσαν το σκριπ στην Καλιφόρνια, ποιος το εφάρμοσε? Αυτός ο τύπος που παίρνει στρογόνα για να έχει μπράτσα και μετά την κοπάνισε, ο Σβάτσενέγκερ. Λοιπόν, τόσο είναι, κουκούτσι δηλαδή, δεν έχει... Αυτός λοιπόν εφάρμοσε το σκριπ με αποτέλεσμα τα 2/3 των επιχειρήσεων στην Καλιφόρνια να μεταναστεύσουν. 1/3 του εργατικού δυναμικού να μείνει άνεργο, με αποτέλεσμα να φύγει από την Καλιφόρνια και να πάει αλλού, δηλαδή σε άλλες πόλεις. Και αυτό τους έσωσε, διότι η Καλιφόρνια είναι μέλος κράτους, έτσι, που μπορεί να είναι με πολιτείες, αλλά τέλος πάντων έχεις την ελευθερία μετακίνησης. Σε αυτό το μοντελάκι είναι ακόμη πάνω στο τραπέζι. Ο κ. Βαρουφάκης μας είπε κιόλας ότι θα ετοιμαζόταν σαν Υπουργός Οικονομικών να το εφαρμόσει. Κατά βεβαίως, κατά παραγγελία του κ. Σόιμπλε. Και βεβαίως, προσέξτε να δείτε, με τη συμφωνία αυτή δείχνουν τι φοβούνται. Τι φοβούνται? Φοβούνται μήπως και η Ελλάδα φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι, εάν φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν δεσμεύεται από καμία υποχρέωση. Γι' αυτό ο Σόιμπλε τι λέει? Να κάνουμε η αγρανάπαυση, time out, να τη βάλουμε 5 χρόνια εκτός ευρώ, να τη δώσουμε ένα ξεφτυλισμένο νόμισμα για να τη πάρουμε ό,τι έχει και δεν έχει, τα τιμαλθεί. Από εκεί και πέρα όμως να την κρατήσουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί? Για να μην μπορεί να καταγγείλει τα χρέη, να δεσμεύεται από τις υποχρεώσεις στο ευρωσύστημα και τα δάνεια και να συνεχίσει να πληρώνει σε σκληρό ευρώ τις υποχρεώσεις τη στιγμή που θα έχει εσωτερικά ένα ξεφτυλισμένο νόμισμα, που θα το λένε δραχμή και που βεβαίως θα το υποτιμά όπως θέλει ο κύριος Τουρνάρας εκ μέρους της Φραγκφούρτης, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό το σχέδιο, το οποίο όταν το διάβασα το θεωρώ πολύ καλό μελετημένο, με την έννοια ότι δεν ήταν οι Γερμανοί, δουλέψανε νομικά για να το δέσουν. Τι δείχνει? Δείχνει ότι φοβούνται. Και τι φοβούνται? Ότι αν φύγει η Ελλάδα ή τη διώξονται, ρε παιδιά, δηλαδή την αναγκάσουν να φύγει, τι γίνεται? Εάν φύγουμε, δεν υπάρχει κανένας είδους συμβατική υποχρέωση της χώρας απέναντι στην Ευρωζώνη. Και το τρέμουν αυτό. Δηλαδή μπορεί κάλλιστα η χώρα να πει δεν θα πληρώσω τίποτα όσο αφορά ευρωσύστημα και δάνεια εντός της Ευρωζώνης. Δεν με δεσμεύει κανένας είδους σύμβαση του πρωτογενούς δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή από τις ιδρυτικές συνθήκες, γι' αυτό και μόνο προβλέπεται η έξοδος μου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ξέρουν πολύ καλά αυτό. Οπότε τι σου λένε? Σε κρατάω μεν με ειδικό καθεστώς, αλλά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μπορούν να σε δεσμεύω και να σε αρμέγω. Διαφορετικά δεν μπορώ να σε δεσμεύσω με τίποτα. Δεν μπορώ να σου επιβάλλω καθεστώς ελέγχου όπως αυτό που γίνεται σήμερα. Βεβαίως, δεν έχουμε δει ακόμη το νομοσχέδιο που αφορά τα περίφημα 50 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, ποιος θα είναι εκείνος ο οργανισμός ο οποίος θα αναλάβει τα 50 δισεκατομμύρια δημόσια περιουσία? Εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον. Αν πραγματικά θέλανε να μείνουν στο παλιό μοτίβο, στο ΤΑΙΠΕΔ δηλαδή, δεν υπήρχε λόγος να φτιάξουν ένα καινούργιο οργανισμό, έτσι δεν είναι? Είχαν το ΤΑΙΠΕΔ. Άρα κάτι άλλο στείνουνε. Κάτι άλλο στην. Και ναι, μένει σε συμφωνία. Λέει το εξής, ότι θα έχει έδρα την Αθήνα και τα αυτό, βεβαίως. Αμά ήταν με έδρα την Αθήνα και λεγόταν από τις ελληνικές αρχές, γιατί δεν έμεινε το ΤΑΙΠΕΔ? Υπάρχει το ΤΑΙΠΕΔ. Που βεβαίως
παράνομο, όλα αυτά τα πράγματα που έχουν καταγγελθεί, οι νομικοί το έχουν καταγγείλει κατά κόρο, αλλά τέλος πάντων, τι τον θες τον νέο οργανισμό? Η Μέρκελ είπε, όταν τη ρωτήσανε μετά το Eurogroup, είπε αυτός ο οργανισμός θα είναι κάτι το ιδιαίτερο. Αλλά δεν μπορώ να σας απαντήσω τώρα, διότι οι ειδικοί επί των χρηματοοικονομικών έχουν αναλάβει να το στήσουν. Δεν θέλω να πάω σε τι ακριβώς και με ποιο το τρόπο, απλά σκεφτείτε λιγάκι. Ο πρώτος που πρότεινε να πουλήσουμε 50 δισεκατομμύρια δημόσια περιουσία για, υποτίθεται για να αντιμετωπιστεί το χρέος, ήταν ο Σαμαράς στο Ζάπιο 1 ή 2, αν θυμάμαι καλά, όταν το έπεσε αντιμνημονιακός. Από τότε, από το 2010 δηλαδή μέχρι σήμερα, οι αξίες στην Ελλάδα έχουν πέσει περισσότερο από 35%. Επίσημα. Άρα λοιπόν τα 50 δισεκατομμύρια της εποχής εκείνης δεν είναι 50 σήμερα. Αν μπείτε στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού, το τελευταίο κεφάλαιο, γράφει τι περιουσιακά στοιχεία διαθέτει από συμμετοχές μέχρι τι περιουσιακά στοιχεία διαθέτει γενική κυβέρνηση, δηλαδή ο ευρύτερος δημόσιος τομέας. Δεν πιάνει ή δεν ξεπερνάει, αν θυμάμαι καλά, τα 13 με 15 δισεκατομμύρια. Τα υπόλοιπα έως 50. Και βεβαίως, για να μας φανεί ότι είναι και λιγάκι, εντάξει ρε παιδί μου, εντάξει, θα πάρουμε κι εμείς κάτι της, μας λέει ότι το 25% θα πάει το μισό στις τράπεζες και το μισό για επενδύσεις. Τώρα πέστε μου εσείς, ιδιωτικοποιούμε τον ΑΔΜΙΕ, δηλαδή τον μοχλό της ενέργειας, έτσι. Λοιπόν, για να κάνουμε επένδυση τι? Σε οίκους ανοχής, δηλαδή τι ακριβώς συζητάμε? Εάν μάλιστα το βάλουμε κάτω και τα δούμε πιο συγκεκριμένα, θα δούμε ότι για να πιάσουμε αυτό τα 50 δισεκατομμύρια, καθώς κάθε μήνα βγάζει ένα δείκτη Τράπεζα της Ελλάδος πόσο κάθε μήνα πέφτουν οι αξίες. Για να πιάσουμε λοιπόν τα 50 δισεκατομμύρια θα πρέπει να βάλουμε μέσα τα πανεπιστήμια, τα νοσοκομεία, τα σχολεία, ενδεχομένως και εγκαταστάσεις του δημοσίου που αφορούν τις ένοπλες δυνάμεις. Όλες οι υποδομές, και πάλι είναι συζητήσιμο εάν μπορούν να πιαστούν τα 50 δισεκατομμύρια με την τωρινή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Το ερώτημα λοιπόν είναι, πώς είναι δυνατόν να πουλάς ό,τι έχεις και δεν έχεις, για να λες θα σου δώσω το 1/3 για να πας να κάνεις επενδύσεις. Πού να κάνω επενδύσεις? Έχω πουλήσει λιμάνια, υποδομές, τα πάντα, για να κάνω επενδύσεις τι? Κολοκύθια. Βέβαια υπάρχει και το άλλο, το οποίο το ακούω πάρα πολύ, ανάμεσα στα φοβερά ψέματα που λέγονται από αυτή την κυβέρνηση βεβαίως και τα παπαγαλάκια που υποστηρίζουν αυτή τη συμφωνία, τα 35 δισεκατομμύρια του Γιούγκερ. Ευτυχώς είναι και ο Γιούγκερ και μας δίνει 35 δισεκατομμύρια, τα οποία δισεκατομμύρια μας δίνει από 3 έως 5 χρόνια. Εάν κάνετε τη διαίρεση θα δείτε ότι είναι αστείων ποσών, αλλά πάει στο διάβολο, πες, το παίρνουμε, 35 δισεκατομμύρια. Πείτε όμως την έκθεση του Γιούγκερ να δείτε τι είναι αυτά τα 35 δισεκατομμύρια. Τα 35 λοιπόν δισεκατομμύρια που προτείνουν δεν είναι χρήμα. Είναι εγγυήσεις. Οι οποίες εγγυήσεις μετά πας και τις εξαργυρώνεις στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και αυτές οι εγγυήσεις, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα σου δίνει τα χρήματα για συγκεκριμένα έργα, αφού υποθηκεύσεις τα έργα σου, τα έργα αυτά που κάνεις, το έργο αυτό που κάνεις στην Τράπεζα Επενδύσεων. Δηλαδή, ο κύριος Μπόμπολας θα τα κονομάει χοντρά, σε βάρος μας, με λεφτά βεβαίως, όπως έκανε με τα ΕΣΠΑ, ΞΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά Κουρδίγια και τα ρέστα, αλλά και στη βάση αυτή θα υποθηκεύεται στους Ευρωπαίους, ποιος Ευρωπαίος, λέγεμε Μέρκελ, λοιπόν, το έργο που φτιάχνεται με αυτά τα χρήματα. Η απόλυτη ξεφτύλα. Τέτοιο παράδειγμα διελεηλασίας και διάλυσης από την εποχή της απεικιοκρατίας σπάνια το βρίσκεις. Βεβαίως οι Γερμανοί έχουν παραδείγματα, το τι κάνανε στα Ταγκανίκα, στην Τανζανία κτλ. Από τις αρχές του 20ου αιώνα και τι πήγαν να κάνουν εδώ επί κατοχής. Τώρα το κάνουμε με άλλους τρόπους. Όχι με στρατό, το κάνουμε διαφορετικά. Διότι πώς θα το κάνουμε, ο δυσυλλογισμός, ο συλλογισμός από τον τόπο. Μάλιστα μας παρουσιάζει τον κύριο Τσίπρας ως μέγας ηγέτης επειδή είπε ναι. Εγώ έμαθα από μικρό παιδί ότι όταν εκβιάζεται ένας ηγέτης, λέει όχι. Δεν λέει ναι. Όταν λες ναι, είσαι δοσύλλογος. Έτσι με μάθανε εγώ, ο παππούς μου που πολέμησε στο Αλβανικό. Δοσύλλογος. Από πότε ο μεγάλος ηγέτης λέει ναι, όταν εκβιάζεται? Τότε ρε παιδιά, με συγχωρείτε δηλαδή.
Γιατί δεν τον είχαμε στη δεστού μεταξά, να μην είχαμε και πόλεμο. Δηλαδή, συγγνώμη, αν τώρα πεινούσαν με πόλεμο, τι θα έλεγε. Πάρτε όλους σε ηλικία από 17 μέχρι 35 και σφάξτε τους. Τι θα έπρεπε δηλαδή να έχει πει. Από εκεί και πέρα βεβαίως, η κατάσταση την ξέρουμε όλοι. Όποιος πιστεύει ότι μπορεί να επιβιώσει σε αυτή την κατάσταση που θα δημιουργηθεί, γιατί επιβίωνε και μέχρι τώρα δεν ξέρω και πώς επιβίωνε, πολύ ευχαρίστως να το δεχτεί ή να το ψηφίσει. Υπάρχει όμως μία μεγάλη διαφορά. Η διαφορά είναι ότι για πρώτη φορά στα τελευταία 6 χρόνια έχουμε ένα 61% που δόθηκε δικαίωμα στον ελληνικό λαό να πει και ενάντια σε ένα ολόκληρο καθεστώς. Ένα ολόκληρο καθεστώς, θρησκευτικό, εκκλησιαστικό να το πούμε έτσι, ακαδημαϊκό. Όλοι αυτοί οι γύφτοι, συγγνώμη για την έκφραση, γιατί προσβάλλουν τους γύφτους, έτσι, όλο αυτό το καθηγηταριό, ας πούμε, που είναι δικτυωμένο, που τα παίρνει χοντρά από παντού, έτσι, λοιπόν, και όλες οι ρουβίτσες του σύγχρονης υποκουλτούρας, το πολιτικό και οικονομικό σύστημα, στράφηκε ενάντια στον κόσμο, απειλώντας τον Διέτης και πει όχι, θα πέσει ο ουρανός να τον κάψει. Έτσι. Και τι είπε ο ελληνικός λαός. Μπες στο διάλο και φύγετε από εδώ. Και είμαι έτοιμος για όλα. Αυτό τους είπε. Και αυτό κατατρόμαξε. Γι' αυτό και αν είδατε, ακόμη και αυτός ο απίθανος τύπος που λέγεται Βαρουφάκης, τι είπε σε συνέντευξή του. Λέει, εγώ πήγα την Κυριακή το βράδυ στο μαξί μου να χαρώ για αυτό το βροντερό, όχι το μεγαλειώδες μάλιστα όπως το λέει χαρακτηριστικά. Όχι, και τι είδα, λέει, με τις πλερέζες κάτω τα μπούτρα και λέει, λες και είχαμε απόλυτη ήττα. Γιατί οι μάγκες επένδυαν στο ναι και επειδή επένδυαν στο ναι και δεν το πήραν, φτιάξανε καθεστώς ναι από την επόμενη μέρα και το είδαμε πώς εξελίσσεται μέχρι σήμερα. Αλλά δόθηκε η δυνατότητα. Και αυτό το 61%, η μεγάλη πλειοψηφία δηλαδή του ελληνικού λαού, δεν είναι εύκολο να κάνει πίσω, ειδικά όταν από την επαύριο θα βλέπει ότι η δύσκολη κατάσταση του γίνεται ακόμη πιο δύσκολη, ότι η ίδια η επιβίωσή του θα είναι αβίωτη και έτσι θα πρέπει να πάρει μέτρα. Δηλαδή για να επιβιώσουμε. Και τα μέτρα είναι κάτι πολύ απλό. Ή θα στραφούμε στον διπλανό μας να τον φάμε για να επιβιώσουμε, ή θα στραφούμε όλοι μαζί να φάμε αυτό το καθεστώς. Γιατί αν δεν το φάμε, δεν υπάρχει περίπτωση να επιβιώσουμε. Είναι θέμα αλφαβήτας. Απλή αριθμή. Όποιος ξέρει να διαβάζει αριθμούς, μπορεί να το καταλάβει. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος, ας πούμε, εγώ ξέρω από τον πατέρα μου, που έχει φτάσει στα 1000 ευρώ η σύνταξή του. Θα του την κατεβάσουν στα 600, γιατί αν του πάρουν την επικουρική, που είναι κλοπή άνευ προηγουμένου, δηλαδή κακουργηματικού τύπου, γιατί το επικουρικό το πλήρωσε ο ίδιος, δεν το πλήρωσε ούτε ο εργοδότης, ούτε το κράτος. Ο ίδιος ο εργαζόμενος, τα δικά του λεφτά είναι. Λοιπόν, αν του πάρουν αυτό, θα πέσουν στα 600-700. Πώς βγαίνει αυτή η ιστορία. Και επιπλέον, δεν του την έχουν δώσει κιόλας αυτό το μήνα. Δεν του την έχουν δώσει. Ωστόσο, οι μεγαλολιγάρχες και τα κυκλώματα κάνουν κανονικότατα εξαγωγή κεφαλαίου διαμέσου του λεγόμενου ηλεκτρονικού συστήματος της τραπεζικής αγοράς. Και δεν τρέχει τίποτα. Ο συνταξιούχος βεβαίως δεν μπορεί να πάρει τη σύνταξή του. Παίρνει έναντι με τα 120 και όποτε βρέξει. Και όταν θα του κόψουν, όταν θα μπούμε σε κούρεμα, ενδεχομένως θα του πούν, ας συμβάλλεις κι εσύ. Όλο ο Βαρδινογιάννης συμβάλλει σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, ο συνταξιούχος δεν θα πληρώσει. Ο μισθωτός, ο ελευθεροπαγγελματίας. Δηλαδή, μόνο ο Κοντομινάς τα πληρώνει. Μόνο ο Βαρδινογιάννης και ο κ. Μπόμπολας. Αυτό το ανδραγάθημα της φύσης. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω. Εδώ βρισκόμαστε πλέον στην κέρια στιγμή. Τι κάνουμε. Και το τι κάνουμε είναι απλό. Ενωνόμαστε και τελειώνει η ιστορία τους. Και όποιος φοβάται για το αύριο, εγώ έχω να το πω. Εγώ δεν ξέρω καμία χώρα στον κόσμο, καμία, στις χειρότερες δυνατές συνθήκες, συνθήκες πολέμου, που της δώσανε τη δυνατότητα, είχε μάλλον την ελευθερία, να δουλέψει ο λαός της, να πάρει στα χέρια της τη χώρα και να δουλέψει, και αυτός ο λαός να πεινάσει. Πότε έγινε αυτό στην ιστορία, και τη δική μας, αλλά και παγκόσμια. Την επόμενη μέρα που θα τους στείλουμε στο διάολο, το μόνο που θα έχουν να απασχοληθούν είναι με τις δικές τους τράπεζες και τις δικές τους χρηματαγορές που θα πέφτουν καταρακτοδός. Τι μας ενδιαφέρει μας.
εμείς τη δουλειά μας να έχουμε, να μπορούν να δουλέψουμε εμείς και τα παιδιά μας. Και στο βαθμό που δουλεύουμε, δουλεύουμε τούτο εδώ τη χώρα και μας το δίνουν σαν και το καταθάμε σε δικαίωμα, τι έχουμε να φοβηθούμε. Τι έχουμε να φοβηθούμε. Αυτή είναι η ιστορία. Ενώ τώρα που έχουν εξαναγκάσει το 62% της απασχόλησης της Ελλάδας, 62% της απασχόλησης σε αναδουλειά, δεν μιλάμε μόνο για το 27% των ανέργων, δεν μιλάμε μόνο για το 10% της μερικής απασχόλησης, μιλάμε και για το 25% των αυτοαπασχολουμένων ή επιδευματιών που δεν μπορούν να βρουν δουλειά ή να επιβιώσουν. 62% κατελάχιστο. Όταν το έχεις καταδικάσει σε ανεργία ή αναδουλειά, δεν μπορεί να πας μπροστά ή να πάει ο τόπος αυτός μπροστά. Ενώ εάν γλιτώσουμε από αυτές τις βδέλες, αυτό το βρώμικο, κρατικοδίαιτο, άθλιο, κλεπτοκρατικό σύστημα, ποιος έχει να μας εμποδίσει, ποιος είναι ένα από αυτούς που θα μας φοβερήσει. Τι θα μας κάνουν. Το ξέρουν αυτό. Γι' αυτό και με χίλια ζόρια προσπαθούν να δέσουν χειροπόδαρα τον ελληνικό λαό και την χώρα. Αλλά να ξέρετε κάτι. Ό,τι υπογραφές και να μπουν, ο λαός τις παίρνει πίσω. Ο λαός είναι κυρίαρχος σε αυτόν τον τόπο. Και στον βαθμό που επιβάλλει την κυριαρχία του απέναντι στους σύλλογους της δεξιάς και της αριστεράς, δεν έχει να φοβάται τίποτα. Τις παίρνουμε πίσω. Αυτό που δεν μπορούμε να πάρουμε πίσω, εύκολα τουλάχιστον, είναι αν μας οδηγήσουν σε εθνικό ακροτηριασμό. Και το πάνε φυρί-φυρί αυτοί. Γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι ένας λαός που μάλιστα προσφάτως δήλωσε την αντίθεσή του σε αυτό το πράγμα έχει μόνο έναν τρόπο για τον πιθαναγκάσεις. Ανοιχτές δικτατορικές μεθόδους. Και επειδή σήμερα με ποιον στρατό να σου επιβάλλουν τη δικτατορία. Ο στρατός εάν κληθεί να πάρει θέση, το πιθανότερο να πάρει θέση με το λαό. Άρα λοιπόν θα το πάνε και θα το πάνε με τον τρόπο που ξέρουν ή που το πήγανε στην Ουκρανία ή με τον τρόπο που το πήγανε στην Ιουγκοσλαβία ή με τον τρόπο που το πάνε στην Αφρική ή στη Μέση Ανατολή. Ξέρουν αυτοί χρόνια στο κουρμπέτι. Αυτό πάμε να προλάβουμε. Πάμε να το προλάβουμε. Γιατί σε αυτή την περίπτωση είναι δύσκολο να ανακτηθεί το εθνικό έδαφος που θα χαθεί σε αυτές τις συνθήκες. Και τέλος πάντων, μπορεί να μην μπορεί να διαφέρει κάποιος. Αλλά με πιάνει τρέλα και μόνο σε σκέψη ότι εγώ στα παιδιά μου θα παραδώσω μίζερη Ελλάδα από αυτήν που μου παραδώσανε οι γονείς μου ή οι παππούδες μου. Κομματιασμένη, ακροτηριασμένη. Γιατί εγώ θεωρώ τιμή μου το ότι δεν είμαι Ευρωπαίος. Είμαι Έλληνας, επινόησα την Ευρώπη στον δικό μου πολιτισμό και άρα αρνούμε να υποταχτώ στο Ράιχ, το Ευρωπαϊκό Ράιχ και στην Ευρώμη του Καλβίνου και του Καρλομάγνου που εκφράζει η κυρία Μέρκελ. Την πολέμησα, οι γονείς μου, οι προπαππούδες μου την πολέμησαν με τα όπλα, θα την πολεμήσουμε και σήμερα μέχρι τέλους, μέχρι να διαλυθεί. Αυτή είναι ακριβώς και αυτή πρέπει να είναι η στάση μας, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον. Το μικρόφωνο βεβαίως είναι ανοιχτό, όποιος θέλει να πάρει το λόγο. Λαϊκή συνέλευση είναι, αλλά και ερωτήσεις. Μόνο που οι ερωτήσεις θα γίνονται εδώ και όχι εκεί, για να ακούγονται και οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις, εάν κάποιος θέλει να απευθύνει ένα ερώτημα. Ποιος θέλει να έρθει πρώτος? Είμαστε υπέρ δραχμής. Βλέπουμε ότι η χώρα μας δεν αντέχει το ευρώ. Ήδη έχουμε εξαθλειωθεί, έχει ξεπουληθεί η πατρίδα μας. Γι' αυτό και ζητούμε το εθνικό μας νόμισμα. Το θέμα είναι, είμαστε έτοιμοι. Μπορούμε να το κάνουμε τώρα. Το 62% που ψήφισε το όχι, όπως ψηφίσαμε όλοι, αυτό ζητούσαμε. Άσχετα μετά το όχι έγινε ναι. Τώρα τι κάνουμε. Μπορούμε να το κάνουμε. Το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει τρόπος. Υπάρχει ένα θέμα εδώ. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι τεχνικά δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Δεν γίνεται δηλαδή για μια χώρα στην κατάσταση που βρίσκεται η Ελλάδα να πάει στο δικό της εθνικό νόμισμα και να αρχίσει ανοικοδόμηση της χώρας. Είναι μέγα ψέμα. Μα γι' αυτό επινοήθηκε το εθνικό νόμισμα. Και ο πρώτος για το οποίο μίλησε υπέρ του εθνικού νομίσματος και άρα την ανοικοδόμηση των μικρών οικονομιών ήταν ο λεγόμενος πατέρας του οικονομικού φιλελευθερισμού, ο Άνταμ Σμιθ. Από τα τέλη του 18ου αιώνα έλεγε αυτός ο άνθρωπος ότι οι μεγάλες χώρες δεν έχουν ανάγκη. Οι μεγάλες χώρες, επειδή συσσωρεύουν χρυσάφι, δεν έχουν ανάγκη χαρτονόμισμα δικό τους ώστε να μπορέσουν να έχουν τις συναλλαγές και να οικοδομούνται. Οι μικρές χώρες το έχουν ανάγκη. Γιατί? Επειδή δεν μπορούν να συσσωρεύσουν χρυσάφι, είναι ανάγκη να το αγοράσουν το χρυσάφι από τις μεγάλες χώρες. Και έτσι τις πατάνε στο λαιμό. Το έλεγε βεβαίως με την έννοια της επικιοκρατίας. Αυτό το βασικό στοιχείο ισχύει από τότε μέχρι σήμερα. Γιατί νομίζετε ότι μας αφαίρεσαν το εθνικό νόμισμα αμέσως μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια? Τι πήγε να κάνει ο άνθρωπος? Να φτιάξει ένα νομισματοκοπείο, το έφτιαξε στην Αίγινα, να φτιάξει το εθνικό νόμισμα, το Φίνικα, ώστε να μπορεί να έχει δυνατότητα ανεξαρτησίας η χώρα, οικονομικής αυτοτέλειας όπως λέγανε τότε. Τι κάνανε οι Βαβαροί? Το πρώτο πράγμα που κάνανε, καταστρέψανε το νομισματοκοπείο στην Αίγινα όταν ήρθαν και μετά δώσανε εντολή στο Μόναχο να φτιάχνει τη δραχμή. Στο Μόναχο. Για ποιο λόγο? Για να μην έχεις δυνατότητα εσύ να ελέγξεις το χρήμα που παράγεις. Το χρειαζόμαστε τώρα γιατί δεν έχουμε τρόπο άλλο χρηματοδότησης ανοικοδόμησης της οικονομίας. Βεβαίως, αν είχαμε βιομηχανία, αν είχαμε ανεπτυγμένη αγροτική παραγωγή, θα ήταν πιο εύκολα και πιο γρήγορα τα πράγματα. Αλλά επειδή δεν τα έχουμε, γι' αυτό πρέπει να πάμε το ταχύτερο δυνατό στο εθνικό νόμισμα για να μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε τις δικές μας ανάγκες παραγωγικής ανασυγκρότησης. Ο αγρότης πώς θα δουλέψει αν δεν του δώσεις τη δυνατότητα, αν δεν έχεις τα δικά σου χρηματοδοτικά μέσα για να τον στηρίξεις, σαν κράτος εννοώ, σαν οικονομία. Πώς θα δουλέψει, πώς θα επιβάλλεις ένα προστατευτικό δίκτυο υπέρ της παραγωγής, ώστε ο εγχώριος παραγωγός να ξέρει και να δουλεύει και να μπορεί το χρήμα να μένει μέσα στην οικονομία. Μέσα. Μπορούμε. Δεν έχουμε άλλη λύση. Και να σας πω και κάτι άλλο. Η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, μπορεί να λέμε ό,τι θέλουμε για την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας και μπορεί να έχει ο καθένας τη δική του ιστορική εκτίμηση. Η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, όταν τον Οκτώβριο του 1944 ήρθε εδώ, είχε συγκεκριμένο σχέδιο για πέρασμα σε εθνικό νόμισμα. Γιατί μέχρι τότε δεν είχε η Ελλάδα εθνικό νόμισμα, εθνικό κρατικό νόμισμα. Το Νοέμβριο του 1944 το ανέπτυξε αυτό. Με υπογραφή από τη μια του Άγγελο Αγγελόπουλου, εκ μέρους του ΕΑΜ, και του Ξενοφόντα Ζολώτα, διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος. Αυτό το λεγόμενη νομισματική μεταρρύθμιση του Νοέμβρη του 1944. Δεν έγινε ποτέ αυτό. Γιατί? Γιατί οι Βρετανοί δημιούργησαν τις συνθήκες όπου μας οδήγησαν στον εμφύλιο για να μην εφαρμοστεί αυτό. Να μην υπάρξει κρατικό νόμισμα ώστε να μπορεί να νοικοδομηθεί η χώρα. Και ποια χώρα να νοικοδομηθεί? Όπως είχε καταστραφεί από τον πόλεμο. Που είχε χάσει τα πάντα. Τα πάντα. Πεινούσαν οι Έλληνες τότε και πεινούσαν γιατί τα είχαν αρπάξει και τα είχαν καταστρέψει οι Ναζί κατακτητές όλα. Εάν λοιπόν τότε εκτιμούσαν ότι μάλιστα το σχέδιο που προέβλεπε σταθεροποίηση του νομίσματος σε 6 μήνες, στην κατάσταση που είχε η ελληνική οικονομία τότε, η ελληνική κοινωνία τότε, πόσο μάλλον τώρα. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι εκείνη την εποχή δεν υπήρχε παραγωγή, δηλαδή δεν υπήρχε κάποιος. Η καταστραμμένη γη, η μισή γη ήταν γεμάτη νάρκες ας πούμε και οι υπόλοιποι ήταν καταστραμμένοι από τους μάχες και ότι δεν υπήρχε παραγωγή, ουσιαστικά οικονομία την εποχή εκείνη. Και στηριζόντουσαν στο τι θα τους φέρουν οι σύμμαχοι τότε, η UNRWA, η ειδική υπηρεσία του ΟΗΕ. Και παρόλα αυτά, σε εκείνες τις συνθήκες το σχέδιο προέβλεπε σταθεροποίηση νομισματικής στους 6 μήνες, στον πρώτο χρόνο γρήγορη παραγωγική ανασύνταξη. Δεν έγινε ποτέ, γνωρίζουμε τους ιστορικούς λόγους, δεν αμπλέξουμε σε αυτήν την ιστορία. Πόσο μάλλον σήμερα, ιδιαίτερα όταν είμαστε στην κατάσταση αυτή. Τι χρειάζεται η οικονομία για να πάει μπροστά? Εισόδημα. Πιανού εισόδημα των λαϊκών στρωμάτων. Γιατί πρέπει χρειάζεται εισόδημα? Για να υπάρξει τζίρο στην αγορά, ρε παιδιά. Για να μπορέσουν να δημιουργηθούν συνθήκες εργασίας, θέσεις εργασίας και πιθανότητες και δυνατότητες επένδυσης. Για να υπάρξει εισόδημα, πρέπει να έχεις το χρήμα στα χέρια σου και να το δώσεις στον κοσμάκι. Εδώ ζούμε σε ένα καθεστώς όπου πρέπει να πληρώνουμε το χρήμα που μας δίνει ο Ντράγκη. Αγοράζουμε συνέχεια το χρήμα που φτιάχνει η Κεντρική Τράπεζα από τη Φραγκφούρτη.
ακόμη και καλά να είμαστε. Δηλαδή, ακόμη και αν η οικονομία δεν είχε βυθίσει σε αυτή την ύφεση που είχε. Καταλαβαίνετε τι καταστροφή είναι αυτό, να αγοράζεις το χρήμα που χρειάζεσαι για τις συναλλαγές σου. Η απόλυτη καταστροφή. Γι' αυτό και καμία χώρα στην Ευρωζώνη δεν πάει καλά. Πρόσφατα, μόλις χθες, ένα τέλος πάντων, μία από τις τηλεοράσεις της Ιρλανδίας, στο οικονομικό της κανάλι, μου πήρε μία συνέντευξη και τους έλεγα ότι έχουμε τον κύριο εδώ, τον κύριο Γεωργίου, που μάλιστα θα περάσει ειδικό νομοσχέδιο ώστε πλήρως να εξατοποιηθεί η Ελστάτ τελείως και το καθεστώς τρομοκρατίας και χειραγώγησης του Γεωργίου πλέον θα γίνει καθεστώς ανεξαρτήτως από το αν θα είναι Γεωργίου ή όχι επάνω, διότι και αυτός πλέον έχει κουραστεί το παιδί. Πρέπει να πάει τα μαντρόσκυλά του και να πάει, που ξέρω, στις Βερμούδες που πάει, ας πούμε, να ξεκουραστεί το παιδί. Λοιπόν, τι γίνεται και τι μου λένε οι Ιρλανδοί δημοσιογράφοι, οικονομικοί συντάκτες. Λέει, το ίδιο έχουμε κι εμείς. Μας έχουν διορίσει έναν τύπο και παράγει συνεχώς παραποιημένα στοιχεία. Τα πανεπιστήμια στη χώρα έχουν ξεσηκωθεί. Γιατί παραχαράσει τα στοιχεία ώστε να εμφανίζεται ότι η Ιρλανδία είναι σε οικονομική άνοδο όταν βρίσκεται σε βαθιά οικονομική ύφεση. Το ίδιο με εδώ δηλαδή. Να παρουσιάζει δηλαδή στην πράξη ότι πάει καλύτερα η Ιρλανδία, ενώ στην πραγματικότητα πάει από το κακό στο χειρότερο. Λοιπόν, παιδιά, μιλάμε για ληστοσημωρία, δηλαδή μιλάμε για Κόσα Νόστρα που κυβερνάει την Ευρώπη. Εάν δεν προχωρήσουμε άμεσα στο να τους στείλουμε από εκεί που ήρθαν οι άνθρωποι, δεν τους έχουμε ανάγκη, ούτε τα δανεικά τους, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Μπορούμε να πατήσουμε στα πόδια μας και να ακολουθήσουμε την οδηγία του ΟΗΕ για τον τρόπο διαγραφής του χρέους. Μας το λέει, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία μας που ο ΟΗΕ είναι υπέρ μας, συνήθως είναι εναντίον μας. Και εμείς τι κάνουμε τώρα, πάμε και υπογράφουμε τις χειρότερες επικοινωνικές συμβάσεις που μας βάζουν οι Ευρωπαίοι. Όλες οι χώρες της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου και της Γερμανίας, πάνε από το κακό στο χειρότερο. Βεβαίως εμείς είμαστε πρώτη γραμμή. Είναι ποτέ δυνατόν λοιπόν να γλιτώσουμε εμείς σε συνθήκες όπου αγοράζουμε και μάλιστα πανάκριβα το χρήμα που μας δίνουνε? Το πρώτο πράγμα που κάνεις, παίρνεις στα χέρια σου το χρήμα. Το πρώτο πράγμα. Τι θα πάθουμε? Απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Βεβαίως θα υπάρξει για ένα χρονικό διάστημα αναπροσαρμογής της ελληνικής οικονομίας. Και λοιπόν, θα είναι λιγότερο βίαιη η αναπροσαρμογή της οικονομίας από ό,τι ήταν το 2002, όπου προσαρμόστηκε στο ευρώ. Τα ξεχάσαμε αυτά. Ξεχάσαμε τις λεγόμενες προσαρμογές που κάναμε στο ευρώ με τις τιμές, που μας ξεσκίσανε κυριολεκτικά. Το 2002 τα θυμόμαστε αυτά. Που ξαφνικά βρήκαμε τα αγριόχορτα στη λαϊκή να κάνουν από 5 έως 6 ευρώ το κιλό. Τα ξεχνάμε. Θα είναι πολύ λιγότερο βίαιη η προσαρμογή και δεν θα είναι καθόλου βίαιη για τον κοσμάκι. Για άλλους θα είναι βίαιη. Δηλαδή για όλους όσους λαϊλατούσαν αυτόν τον τόπο επί δεκαετίες θα είναι βίαιη η προσαρμογή. Για να στερηθούν πολλά καλά. Αυτά που κατακλέβανε τον τόπο χρόνια και χρόνια τώρα. Σε συνεργασία με το πολιτικό προσωπικό αυτής της χώρας. Ναι, για αυτούς ναι. Ό,τι κομπραδόρικο λειτουργεί στην οικονομία, ό,τι μεταπρατικό λειτουργεί στην οικονομία, θα το πληρώσει ακριβά το πέρασμα. Ο εργαζόμενος δεν θα το πληρώσει, γιατί θα έχει πλήρες δίκτυο προστασίας και ασφάλισης. Στο κάτω αφήσει δικό μας το χρήμα, μπορούμε να το διοχετεύουμε όπου μπορούμε. Και η διαφορά με τους τραπεζίτες και όλο αυτό το καθεστώς είναι το δικό μας χρήμα. Αυτό που θα κόψουμε εμείς σε εθνικό κρατικό νόμισμα θα έχει αντίκρισμα τη δουλειά του εργαζόμενου. Τη δουλειά του εργαζόμενου και όχι τα τιμαλφή ή συσσωρεύσεις ή χρέος ή αν θέλετε χρυσό. Όπως θέλουν οι μεγαλοκεφαλαιούχοι. Γιατί δεν στηρίζονται στη δουλειά, αλλά στην ιδιοποίηση της δουλειάς. Και για να μπορέσουν να το έχουν το χρήμα να έχει αξία πέρα και έξω από τη δουλειά, γι' αυτό το αντιστοιχούν με τι? Με πολύτιμα είτε μέταλλα είτε διαδικασίες συσσόρευσης ή επίπεδο συσσόρευσης. Αυτό που λέμε συσσόρευση κεφαλαίου, που λένε οι οικονομολόγοι. Εμείς δεν το έχουμε ανάγκη αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει να κόβουμε χρήμα για να δουλεύει ο κόσμος. Και για να δουλεύσει ο κόσμος πρέπει να έχει εισόδημα.
πώς αλλιώς θα κινηθεί η οικονομία. Είναι το αναγκαίο λιπαντικό για να μπει μπροστά η μηχανή της οικονομίας. Προς όφελος βεβαίως της μεγάλης πλειοψηφίας. Γι' αυτό να μην φοβόμαστε. Εάν από την πρώτη μέρα φύγουμε και πάρουμε στα χέρια μας τη δημιουργία του νομίσματος, τι μας εμποδίζει να δώσουμε το αναγκαίο εισόδημα σε κάθε νοικοκυριό που είναι σήμερα κάτω από το όριο της φτώχειας. Τι μας εμποδίζει. Ποιος θα μας πει όχι. Και να σας θυμίσω ένα ιστορικό προηγούμενο από την Ελλάδα. Τον Μάρτιο του 1932, η τότε κυβέρνηση, καθεστωτική κατά τα άλλα, του Ελευθερίου Βενιζέλου, κήρυξε χρεοστάσιο. Σημαίνει δηλαδή ότι σταμάτησε να πληρώνει τα χρέη. Τους είπε ότι δεν μπορώ να πληρώσω καθότι δεν μπορώ να βρω δάνεια. Δεν μπορώ να βρω δάνεια, άρα δεν μπορώ να σας πληρώσω. Μάρτιος του 32. Αύγουστος του 32 ιδρύεται το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αποκτά η Ελλάδα σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων, δηλαδή σύνταξη, ο εργατοϋπάλληλος. Εάν δεν είχε κηρυχθεί το χρεοστάσιο πρωτύτερα, δεν υπήρχε καν η δυνατότητα να πάμε σε συνταξιοδοτικό σύστημα εργατοϋπαλλήλων. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Και μια Ελλάδα των 6 εκατομμυρίων, 10 χρόνια πολέμους, τη είχαν ξεσκίσει κυριολεκτικά αυτή τη χώρα, διχασμούς, ιστορίες και όλα αυτά. Να, γιατί πρέπει το ταχύτερο δυνατό να φύγουμε. Δεν έχουμε να φοβούμαστε τίποτα. Απολύτως τίποτα. Τώρα πρέπει να τρέμουμε για την εξέλιξη που έχει πάρει η χώρα. Για την πορεία που έχει πάρει η χώρα. Όχι, γιατί προηγείται άλλος. Μετά εσύ. Μια ερώτηση που μάλλον πρέπει να γίνει σε κάποια φάση. Εάν πάμε στη δραχμή, όπως λέτε, αυξάνεται ο κίνδυνος πολέμου με την Τουρκία. Αλλά να το δούμε, ίσως βραχυπρόθεσμα και να αυξάνεται, αλλά μακροπρόθεσμα ίσως να μειώνεται. Δεν ξέρω. Ο κίνδυνος πολέμου με την Τουρκία. Ευχαριστώ. Κοίταξε να σε κάτι, σε αυτά τα πράγματα είναι απλά τα πράγματα. Παλαϊκή άμυνα, εξοπλισμός του λαού, υπεράσπιση πραφλίδας. Δεν έχει, δηλαδή, τι να πω τώρα, το σχέδιο αμήνης που έχουμε στο μυαλό μας. Όχι, απλά μπορεί οι Τούρκοι να περιμένουν να βγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, ίσα ίσα, παρακαλάνε να μείνουμε μέσα για να μας αρπάξουν τα νησιά. Γιατί μόνο μέσα μπορούν να μας αρπάξουν τα νησιά. Γιατί κανένας Γερμανός δεν θα έρθει εδώ να υπερασπίσει τα νησιά. Μόνο οι Έλληνες ή οποιαδήποτε σύνορα. Ποιος θα υπερασπιστεί εκτός από εμάς. Μήπως ακριβώς τότε, εάν βγούμε, θα πούνε ο μόνος τρόπος να τα πάρουμε είναι το άλλο. Μα αυτό είναι το θέμα, ότι όταν πάρεις στα χέρια σου τη χώρα, θα την υπερασπιστείς. Τώρα είσαι αποξενωμένος από αυτή τη χώρα. Αλλά πάλι θα ήθελα να δω μια εκτίμηση για την πιθανότητα. Δεν μπορεί να γίνει καμία εκτίμηση για το πώς θα γίνει τότε. Το πιθανότερο είναι να λουφάξει, ή μάλλον να το πούμε διαφορετικά, να επιταχυνθεί η διάλυση της ίδιας της Τουρκίας τώρα. Εάν προσέχουμε, αυτή τη στιγμή καταραίει, έτσι, πολιτικά καταραίει. Γιατί καταραίει, ενώ είναι πανίσχυρη. Γιατί η οικονομία της και η κοινωνία της είναι αποσαθρωμένη. Κάποιοι λένε ότι φτάξαν σε αντάλλαγμα για το Κουρδιστάν. Πολλά σενάρια, με συγχωρεί. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να συζητήσω σε αυτά τα σενάρια, γιατί ξέρω ότι πρέπει και οφείλω να υπερασπιστώ τα σύνορά μου. Σαν χώρα, έτσι. Από εκεί και πέρα τώρα, εάν οι Τούρκοι έχουν ή όχι ψηφί, οποιοδήποτε εξωτερικός εχθρός, έχει στο νου του κάποια πράγματα, το βασικό ζήτημα είναι εξοπλισμός του λαού, παλαϊκή άμυνα. Αυτή είναι η λύση. Από πότε, από το 18ο αιώνα. Πώς αμήνονταν οι λαοί. Έτσι πάντα. Εάν χρειαστεί, που δεν θα χρειαστεί. Όχι, μισό λεπτό. Ο τούτος ο λαός, όποτε κλήθηκε να υπερασπιστεί, ακόμη και με κυβερνήσεις ενδοτικές ή προδοτικές, το έκανε. Και το έκανε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σηκώντας το δικό του όχι, αν θέλετε. Έχουμε μεγάλη προϊστορία σε αυτήν την ιστορία, όπως φάνηκε και στο όχι. Δεν φοβήθηκε. Πάρτε τη βδομάδα. Τι του λέγανε, μέχρι εμφυοπολεμικές αναμνήσεις του φέρανε. Ο κύριος Μεϊμαράκη μας είπε ότι η αστική τάξη θα πάρει στα χέρια της την υπόθεση και θα επιβάλλει τον νόμο και την τάξη. Ο Μεϊμαράκης θυμήθηκε
τους προγόνους του που ήταν δοσύλλογοι με τους ΕΣΕΣ και στέλνανε πατριώτες στην Κρήτη, στην Κρεμάλα και στο εκτελεστικό αποστασμα. Γι' αυτό μίλησε έτσι. Φοβήθηκε κανένας? Ο μπαμπάς του ήταν συνεργάτης του Σούμπερτ, ενός τρελού λοχεία που τον είχαν βάλει και ξεκλείδιζε χωριά πρώτα στην Κρήτη και μετά στη Μακεδονία. Και που το ξέρω. Παιδιά, δικάστηκε ο Σούμπερτ, εκτελέστηκε. Οι εκθέσεις των ΕΣΕΣ αναφέραν το Μεϊμαράκι ως βασικό συντελεστή των εγκληματικών πράξεων του Σούμπερτ και των ομάδων εκτέλεσης. Αλλά αυτός ο κερατάς, όπως και όλοι οι υπόλοιποι δοσύλλογοι, δεν δικάστηκαν. Θέλω να πω δηλαδή, μόνο όταν έχεις δοσύλλογους πρέπει να φοβάσαι. Μόνο τότε. Ο τούτος ο λαός έχει δώσει διαπιστευτήρια στην ιστορία του. Και δεν νομίζω ότι θα κάνει πίσω τώρα, στο βαθμό που θα κερδίσει τη χώρα του βεβαίως. Να πάρουμε ποιος θα τους δικάσει. Ναι, λοιπόν. Καταρχάς, πάμε για δημοκρατία. Δημοκρατία τι σημαίνει? Δημοκρατία σημαίνει ότι η πηγή όλων των εξουσιών και άσκηση όλων των εξουσιών είναι ο ίδιος ο λαός. Και αυτό όχι θεωρητικά, αλλά στην πράξη. Και ανάμεσα σε αυτές τις εξουσίες είναι και η δικαστική εξουσία. Μια λοιπόν δικαιοσύνη, η οποία δεν μιλάει στο όνομα του λαού ως αν το πούμε, το μακρύ χέρι της εκτελεστικής εξουσίας, αλλά μια δικαιοσύνη η οποία δικάζει στο όνομα του λαού και ο ίδιος ο λαός επιβάλλει ποινές στη δική μας ιστορία. Έχουμε τεράστια παραδείγματα το πώς πραγματικά στήθηκε λαϊκή δικαιοσύνη. Λαϊκή δικαιοσύνη. Ακόμη και στα βουνά της Ελεύθερης Ελλάδας. Τα περιγράφει ο κύριος Σκοντογιώργης, μα μην πάμε μακριά. Τα περιγράφει πώς από τις ελληνικές κοινότητες μπορούσαν να ασκούν τέτοιο δικαίωμα οι απλοί πολίτες. Τέτοια δικαιοσύνη χρειαζόμαστε. Αλλά πρώτα χρειαζόμαστε δημοκρατία για να πάμε σε τέτοια διαδικασία. Και σου κάτσε αυτοί οι άνθρωποι, όλοι αυτοί οι τύποι, έχουν παραβιάσει τόσο άγρια το Σύνταγμα που ακόμη και με τον υπάρχοντα ποινικό κώδικα, με το υφιστάμενο Σύνταγμα, μπορούν να δικαστούν αρκεί ο δικαστής, ο φυσικός δικαστής, έτσι, να είναι έντιμος. Υπάρχουν έντιμοι. Υπάρχουν. Μια τοποθέτηση θέλω να κάνω αρχικά σχετικά με την υποκρισία της ανθρωπιστικής κρίσης και της βοήθειας για την ανθρωπιστική κρίση που μας ανέφερε η Γερμανία στην τελευταία της πρόταση. Θέλω να αναφέρω δύο λεπτομέρειες, γιατί πιστεύω ότι οι λεπτομέρειες στην καθημερινή ζωή έχουν σημασία. Λοιπόν, είμαι εκπαιδευτικός και αυτό που λένε τα παιδιά στα σχολεία λιποθυμούν δεν είναι προπαγάνδα, είναι αλήθεια. Εγώ στην περιοχή που ήμουν πολύ φτωχή της Αθήνας σε σχολείο, που ήταν σε πρόγραμμα ιδιωτικής, ας πούμε, οργάνωση φιλανθρωπικής που έδινε κάποια συντήρια που είναι πάρα πολύ λίγα, είχαν σε κάθε τμήμα μερικά συντήρια παραπάνω σε κάθε τάξη. Κάθε φορά τα παιδιά τσακωνόντουσαν ποιος θα πάρει το παραπάνω συντήριο. Γιατί είχαν παιδιά άλλα στο σπίτι, αδερφάκια και θα έλεγε για την υπόλοιπη ημέρα. Λοιπόν, αυτή την ανθρωπιστική κρίση ποιος την κοιτάει? Τώρα θυμηθήκα να μας πούνε η κυρία Μέρκελ ότι αν εμείς βγούμε από το ευρώ θα έρθει να μας δώσει βοήθεια για την επιστημιστική κρίση. Και τόσο καιρό εμείς σαν ΕΠΑ που έχουμε πάρα πολλές φορές μιλήσει ότι πρέπει να πάνε συζήτηση στα σχόλια, δεν έχει γίνει τίποτα. Ούτε με την προηγούμενη ούτε με την τωρινή κυβέρνηση. Άρα λοιπόν μια τεράστια υποκρισία. Άλλο παράδειγμα, έχουμε πολλούς τοξικομανείς στο κέντρο της Αθήνας και σύμφωνα με τις οδηγίες του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να παίρνουν δωρεάν σύριγγες καθαρές για να μην υπάρχει η μετάδοση του HIV. Έχει κοπεί παντελώς αυτό το πρόγραμμα και οι άνθρωποι αυτοί χρησιμοποιούν τις ίδιες σύριγγες με τεράστιες αυξήσεις των HIV. Το κόστος για τα καθαρά αυτά, τα kits που λένε για τις ελεύθερες σύριγγες, είναι ελάχιστο, είναι μηδέν. Δεν τους νοιάζει. Σου λένε να πάνε να πεθάνουν. Δεν τους νοιάζει. Άρα λοιπόν όλα αυτά που μας λένε για ανθρωπιστική βοήθεια είναι παραμύθια. Το άλλο που θέλω να ρωτήσω είναι σχετικά με το πώς θα βγούμε από το ευρώ. Πριν γίνει το δημοψήφισμα, εγώ άκουγα ολόκληρο όχι μόνο τα κανάλια τα δικά μας, αλλά και όλοι οι ηγέτες από τον Ομπάμα μέχρι τον Όσμπορν, μέχρι την Κίνα και την Ιαπωνία να λένε ότι έτσι και ψηφίσετε όχι, θα βγείτε από το ευρώ. Τέλος, καταστροφή Μακεδονίας. Λοιπόν, ψηφίσαμε όχι και δεν βγήκαμε από το ευρώ. Δηλαδή, αρχίζω και καταλαβαίνω ότι θα χρειαστεί να παλέψουμε για να βγούμε από το ευρώ. Πώς θα το κάνουμε? Πώς δεν θα μας αφήσουν αυτοί με τίποτα να βγούμε? Πώς θα βγούμε? Πώς θα το κάνουμε? Ο μόνος τρόπος να μας εμποδίσουν είναι να παραμένουν τα πολιτικά κόμματα τα οποία πουλάνε την ψήφο και τη θέληση του ελληνικού λαού. Να συντρίψουμε τα συγκεκριμένα κόμματα. Να πέσει η κυβέρνηση, να διαλυθεί η Βουλή.
Δεν καταλαβαίνω. Αφού είναι αναντίστοιχη με τη θέληση του ελληνικού λαού και μάλιστα πρόσφατα εκφρασμένη. Δεν είναι μόνο το ζήτημα των εκλογών, αλλά είναι πρόσφατα εκφρασμένη. Έχει 61% το οποίο είναι δεδηλωμένο πλέον ενάντια σε αυτό και είναι έτοιμο κιόλας να, πώς θα το πούμε, για όλα. Άρα, εδώ και τώρα να διαλυθεί η Βουλή, χωρίς καμία συμφωνία, γιατί είναι παράνομη, είναι πραξικοπηματική, μας οδηγούν σε νέα Ιουλιανά, μόνο και μόνο για να μας οδηγήσουν σε νέα Χούντα, εκπεπιθήσεως, εκθέσεως και αντιλήψεως, Χούντα, χοντρή, γιατί διαφορετικά, ρε παιδιά, δεν γίνεται με αυτή την ανθρωπιστική κρίση που περιέγραψες, που δεν είναι μόνο αυτά. Έτσι, είναι γενικευμένη η κατάσταση. Στο τέλος του χρόνου, ένα στους δύο εργατοϋπάλληλους στην Ελλάδα δεν θα έχει τα μέσα προς το ζήν. Δεν θα έχει τα μέσα στην κατάσταση που έχουμε βρεθεί. Τα νούμερα είναι εξωφρενικά. Λοιπόν, σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες ξέρουν ότι για να πιθαναγκάσουν το λαό θέλουν βούρδουλα, δεν μπορούν διαφορετικά. Και δεν αρχεί ο Πρετοριανός με τα χημικά. Χρειάζονται βούρδουλα. Λοιπόν, σε αυτές τις συνθήκες, τι ταχύτερο δυνατό, πρέπει να πέσει η κυβέρνηση και να διαλυθεί η Βουλή. Για να πάμε σε εκλογές. Να πάμε σε εκλογές και να εκφραστεί ο νέος πολιτικός σχετισμός δυνάμεων που θέλει το 61%. Ή που μπορεί να εκφράσει το 61%. Ποιο είναι το κυριότερο σύστημα άμυνάς τους? Το 61% είναι κομματικά διασπασμένο. Εκεί είναι το βασικό τους. Εάν όμως αυτό ενωθεί, και δεν λέμε σε πολλά πράγματα, στα βασικά, στα στοιχειώδη, εκεί που πραγματικά κρίνεται το μέλλον, το παρόν και το μέλλον μας. Εάν ενωθούμε, ποιος θα το σταματήσει? Ποιος θα σταματήσει 61% των Ελλήνων? Και εκφραστεί πολιτικά αυτό το πράγμα. Τελειώσανε. Το ξέρουν πολύ καλά. Γι' αυτό παίζουν, ξέρουν και παίζουν το καλό παιχνίδι. Χώριζε τον ένα το δεξιό από τον αριστερό, τον κεντρό από το μη κεντρό και τρεγαγύρευε μετά. Να μην κοιτάει το γεγονός ότι, ρε παιδιά, μας ενώνει το κοινό συμφέρον και το κοινό συμφέρον του εργατοϋπάλληλου, του μικρομεσαίου, του ελευθεροπαγγελματία, του αγρότη. Έχουμε κοινό συμφέρον. Αυτοί που δεν έχουν κοινό συμφέρον είναι αυτοί που λυσάγανε με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να πούμε ναι. Αυτοί δεν έχουν τίποτα κοινό μαζί μας. Και βεβαίως όλο αυτό το άθλιο, τρισάθλιο, διαπλεκόμενο σύστημα, το οποίο κρατάει το ρουσφετασκέρι μαζί τους. Ας το χαρίσουν, τους το χαρίζουμε. Στο χάρτη της γραφής θα τους κάνουμε μια ειδική, πώς θα το πούμε, να τους κάνουμε μια ειδική βίζα, να πάνε στη Μέρκελ. Να τους ταΐζει η Μέρκελ. Μακαρόνια από κρεματόριο Γερμανών για τους αυτούς. Για τα παιδιά μας όμως όχι. Δεν χρειαζόμαστε συζήτεια. Χρειαζόμαστε πραγματικά εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο να συντηρεί και να υποστηρίζει την οικογένεια και το παιδί. Χρειαζόμαστε πραγματικά σχολείο, το οποίο να είναι ολοήμερο, το οποίο να μπορεί να υποστηρίζει την οικογένεια. Να είναι 12χρονο υποχρεωτικό. Δεν είναι δυνατόν να πετιούνται ένα στα δύο παιδιά έξω από το σχολείο στα 14-15, όπως έχουμε καταντήσει εδώ πέρα τώρα. Αυτό το πράγμα πρέπει να φτιάξουμε. Είναι τόσο δύσκολο να αποκτήσουμε σχολεία τα οποία να μπορεί το παιδί από τη δυνατότητα να μαθαίνει μια ξένη γλώσσα ή μουσική ή οτιδήποτε άλλο θέλει, να έχει την ελευθερία της επιλογής, να μπορεί να αναπτύσσεται το ίδιο και ταυτόχρονα να μαθαίνει και να τρώει μέσα εκεί. Δεν είναι συσίτιο. Είναι διαπαιδαγώγηση ιδιωτολογίου. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Μαθαίνει να τρώει. Τι πρέπει να τρώει, πώς πρέπει να το τρώει κτλ. Και έτσι να μπορεί να υποστηρίζεται πραγματικά η οικογένεια. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να μην συμβαίνει? Πόσο κοστίζει, ρε διάολε? Και από πότε η ανθρώπινη ζωή κοστολογείται? Βρισκόμαστε σε έναν τόπο όπου ο πολιτισμός μας χιλιάδες χρόνια τώρα βάζει την ανθρώπινη ζωή και την ευημερία, το ευζήν, πάνω απ' όλα. Εμείς δεν μιλήσαμε ποτέ για τόκους και τράπεζες, παρά το γεγονός βεβαίως ότι εδώ ιδρύθηκαν όλα. Εδώ, σαν τούτο εδώ, λίγο πιο, κάτσε περίμενε, να το βρούμε, που είναι η αγορά, η αρχαία αγορά. Λοιπόν, κάπου εκεί ανακαλύφθηκαν όλα, αλλά ρε διάολε, η αντίληψη του πολιτισμού μας ήταν η ανθρώπινη ζωή πάνω απ' όλα. Πώς καταντήσαμε έτσι? Και από πότε κοστολογείται? Ποιος θα ζήσει και ποιος δεν θα ζήσει? Να το παίζουμε στα ζάρια κάθε πρωί. Εκεί θα φτάσουμε. Και πολύ σύντομα, εάν δεν κάνουμε κάτι. Και δεν κάνουμε κάτι όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Ποιος θέλει να ρωτήσει?
κάνω καλησπέρα σας. Λέγομαι Δημήτρης Τριάτος, πολιτικός μηχανικός είμαι στο επάγγελμα. Θα κάνω τρεις τοποθετήσεις και θα προσπαθήσω να τελειώσω στα 4 λεπτά. Το πρώτο πράγμα, θέλω να σας πω ότι αν κάποιος κοιτάξει τα επίσημα στατιστικά της χώρας, όσο και αν είναι επίσημα, αλλά διορθώστε με αν κάπου κάνω λάθος, η Ελληνική Στατιστική Αρχή δήλωσε ΑΕΠ 180 δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο αν το κάνετε διαίρεση με τα 11 εκατομμύρια κατοίκους, βγαίνει 16.000 ευρώ κατά κεφαλήν και κάπου δεν κλείνουν τα νούμερα. Δείτε και τις δηλώσεις στην εφορία, τα καθαρά εισοδήματα είναι κάπου 130 δις. Υπάρχει λοιπόν μια ψαλίδα που λέγεται 50 δις, το οποίο είναι αδήλωτο και αφορολόγητο μαύρο χρήμα. Αυτά τα 50 δις, κατ' εκτίμησή μου, μετακομίζουν σε περίπου 1 εκατομμύριο φορολογούμενους, δηλαδή υπάρχουν 1 εκατομμύριο φορολογούμενοι Έλληνες οι οποίοι δεν τα δηλώνουν και από αυτά ζουν περίπου 4 εκατομμύρια κάτοικοι. Και είναι αυτοί που συνήθως ψηφίζουν ναι. Περνάω τώρα το δεύτερο θέμα που έχει να κάνει σχετικά με μια άγνωστη ενέργεια για τους Έλληνες, αν και την ανακάλυψε πρώτος ο Αρχιμίδης όταν έκαιγε τα πλοία στις Σιρακούσες. Αν κάποιος μπει στη Wikipedia και γράψει solar thermal plants, δηλαδή ηλιακά θερμικά εργοστάσια, θα βρει πόσα έχουν κατασκευαστεί τα οποία δεν είναι φωτοβολταϊκά, απλά παίρνουν τη θερμική ενέργεια του ήλιου και την κάνουν ρεύμα. Τέτοια έχει φτιάξει η Ισπανία ή θα φτιάξει μέχρι το 2016 περίπου 30. Η Αμερική έχει φτιάξει κανένα 15. Ήδη η Αμερική στην έρημο Μοχάμπε έφτιαξε το μεγαλύτερο εργοστάσιο στον κόσμο, το οποίο είναι 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Ένα τέτοιο εργοστάσιο, τα οικονομικά του στοιχεία είναι τα πολύ εξής απλά. Ότι έχει κόστος παραγωγής ενέργειας καθαρό 5 cents η κιλοβατόρα. Και κέρδος, αν το πουλάς 10 cents την κιλοβατόρα, 5 cents. Αν λοιπόν με τέτοια κοστολόγια που τα πιάνει η Ελλάδα, διότι έχει περίπου όμοιες ώρες ηλιοφάνειας, πάνω από 1.000 ή κοντά στις 1.900 ώρες ηλιοφάνειας, μπορείς από ένα στρέμμα και μόνον, αν έχει 1.900 ώρες ηλιοφάνεια που είναι το 70% της Ελλάδος, λοιπόν να βγάζεις καθαρά κέρδη με το να κάθεσαι 20.000 ευρώ το χρόνο. Και αν τα κάτοπτρα, οι σωλήνες και τα τζάμια και οι τουρμπίνες ατμού και όλα αυτά φτιαχτούν από ελληνικά χέρια, αυτό μπορεί να δώσει και άλλα 20.000 εισόδημα σαν παραγόμενο κόστος εργασίας. Αυτό το πράγμα, αν κάποιος ρωτούσε πώς μπορεί να γίνει, απλά σκεφτείτε ότι έχουν φύγει από τις τράπεζες 50 δισεκατομμύρια ευρώ και έχουν πάει στα μαξιλάρια, στα ντουβάρια, στα χώματα ή σε καταθέσεις στο εξωτερικό, είτε είναι άσπρα είτε είναι μαύρα αυτά τα λεφτά. Εάν κάνετε τη διαίρεση του 50 δις με 500.000 Έλληνες να πιάσουν δουλειά σε αυτό το τομέα, υπάρχει εργασία για 500.000 Έλληνες για 15.000 ευρώ το χρόνο για 7 χρόνια εργασία. Από εδώ και πέρα. Και ένα τελευταίο ή σχεδόν τελευταίο έχει να κάνει με την εκπομπή στον Ενικό που πήγε ο Πρωθυπουργός και μια κυρία του απήγγελε, του λέει γιατί πάτε στους δανειστές αφού η Ελλάδα έχει καταπίστευμα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κάτι τρεις, απλά δεν είπε το νούμερο. Εάν λοιπόν με τα μυθέματα της κυρίας διαβάσετε το ΦΕΚ 315 και δείτε από εδώ και δείτε από εκεί, θα καταλήξετε σε ιστοσελίδες του Αρτέμις Ώρα, ο οποίος κοντά χοντρά λέει ότι το καταπίστευμα της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι 325 τρισεκατομμύρια ευρώ ή 325.000 δισεκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, αυτός είναι ο Πρωθυπουργός που λιδωρείται από μια κυρία η οποία περνάει τα μυθέματα του Σώρα και αυτός είναι ο ελληνικός λαός που ακούει αυτά τα παραμύθια και ελπίζει στο Σώρα. Τι άλλο να πω. Και ουσιαστική ερώτηση δεν έχω να κάνω. Απλά το μόνο που έχω να πω ένα τελευταίο ότι δεν είμαι μέλος κανένας κόμματος. Ευχαριστώ πολύ. Να ξεκουράζεται και λίγο ο μιλητής. Εδώ κρατάω το φύλλο, το πρώτο φύλλο της εφημερίδας του ΕΠΑΜ ανάποδα. Η πρώτη σελίδα για όσους δεν το έχουν δει έχει βγει πριν ένα μήνα και γράφει συμβόλαιο θανάτου. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο καλά μελετημένα έχει όλα τα θέματα το ΕΠΑΜ. Κάτι που θα έχετε αντιληφθεί, αλλά μας περνάει έτσι απαρατήρητο πολλές φορές, είναι η έλλειψη της παρουσίας του ενιαίου παλαϊκού μετόπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
μα και το ελάχιστο θα έπρεπε να ακούγεται σαν μια εναλλακτική, αν θέλετε, φωνή. Ούτε ακόμα αυτή η ΕΡΤ, για την οποία έδωσε μεγάλο αγώνα το ΕΠΑΜ, τα μέλη του, οι φίλοι του, επί τρεις μήνες συνέχεια, αυτοί οι δημοσιογράφοι και όλο το προσωπικό, αν θέλετε, βεβαίως δεν εξομοιώνονται όλοι, αλλά μιλάμε οι κρατούντες, δεν έχουν το φιλότιμο να καλέσουν, αν όχι τον Δημήτρη τον Καζάκη, ένα από τα στελέχη του ΕΠΑΜ, να επιχειρηματολογήσει απέναντι σε όλες αυτές τις αηδίες που ακούμε. Διότι πώς αλλιώς μπορεί να πιστεί ο πολίτης διαφορετικά όταν δεν έχει ενημέρωση. Βεβαίως είναι εύλογες όλες οι ερωτήσεις οι οποίες γίνονται εδώ και επαναλαμβάνονται και σε οποιαδήποτε πλατεία γίνεται. Το ίδιο ακούγεται συνέχεια. Και πώς θα γίνει, πώς θα πάμε, τι θα κάνουμε. Χιλιοϋπομένα πράγματα έχουν γίνει τόσο λιανά. Δηλαδή υπάρχει ένα σχέδιο στο ΕΠΑΜ. Τι θα γίνει από την πρώτη στιγμή που περνάμε σε μια αλλαγή την οποία επαγγελόμαστε εμείς. Θα παρακαλούσα λοιπόν όλους εσάς, ο καθένας που μπορεί, που θέλει να ακούσει αυτή τη φωνή του ΕΠΑΜ, να μπορέσει να κάνει μια συγκέντρωση. Δεν έχουμε άλλον τρόπο. Ζητάμε εκλογές εδώ και τώρα. Γιατί ζητάμε? Για να εκφραστεί αυτός ο λαός. Από τώρα λοιπόν θα πρέπει όποιος μπορεί, αλλά πρέπει να θέλουμε όλοι μας, στο σπίτι του, στην πλατεία του, στη γειτονιά του, με ένα τηλέφωνο να καλεί και τον ίδιο τον Δημήτρη τον Καζάκη και όποιος στέλεχος, αν θέλετε, στη γειτονιά του, οποιοδήποτε στέλεχος οργανωμένος στο ΕΠΑΜ, να γίνει μια κουβέντα για να αρχίσει έτσι να απλώνεται η φωνή. Σας ευχαριστώ. Ερώτηση. Ελάτε. Λοιπόν, έχουμε ένα δημοψήφισμα του 61% και το ζητούμενο είναι πώς θα το αξιοποιήσουμε. Το ένα εντός εισαγωγικών άκρο είναι να πούμε ότι η ψηφοφορία Πέμπτης Παρασκευής που όταν ήταν στη Βουλή είναι παράνομη. Εντάξει, άκρο εντός εισαγωγικών, έτσι, είναι μια άποψη. Τι μπορούμε να κάνουμε που δύσκολα θα έλεγε ο εισαγγελέας, ας πούμε, όχι. Μια σκέψη που έκανα, χωρίς να ξέρω, και θα ήθελα ακριβώς σκέψεις και απόψεις νομικών, είναι να πούμε ότι με αυτό το όχι ο λαός βάζει ένα άνω φράγμα στη βαρύτητα των μέτρων τα οποία είναι διατεθειμένος να ανοιχτεί. Από εκεί και πέρα βέβαια είναι υποκειμενικό αν ένα καινούριο πακέτο μέτρων είναι βαρύτερο ή όχι. Αλλά εάν ένα μέτρο είναι, ας το πούμε έτσι, έκδηλα βαρύτερο, είναι παράνομο να ψηφιστεί υπέρ ή κατά στη Βουλή, αν ένα πακέτο μέτρων. Και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε κάτι τέτοιο, απευθυνόμενοι και σε εισαγγελέα και τα πάντα, χωρίς να είμαι γνώστης. Θα ήθελα άποψη κάποιου νομικού, προσπάθησα και μέσω ίντερνετ, δεν είχα πολύ ανταπόκριση. Εντάξει. Τι είναι η ερώτησή μου? Μπορεί να απαντήσει κάποιος στο φίλο μας? Έχουμε κάποιον από την νομική μας ομάδα, εδώ? Όχι. Κάποιος άλλος ερώτηση? Ωραία.